Λοιπόν, όπως σας είπαμε, θα πάμε στην Ιερά Πέτρα, στον καλό φίλο και προπονητή της ομάδας της Αναγέννησης Ιερά Πέτρα, τον Κώστα Δεδελετάκη. Κώστα, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο, από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστώ καλή θερμά, γεια σας, γεια σας. Γιατί μου χάρισες χρόνο από την προπόνηση. Ευχαριστώ, Στέλιο μου, μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Βεβαίως, και εγώ θα το ήθελα αυτό, και εγώ θα το ήθελα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε... Η ομάδα σου, επειδή την είχα παρακολουθήσει στο τουρνουά που είχε γίνει στις Αρχάνες, στα φιλικά γενικά δεν έχει καλή παρουσία, Κώστα, αλλά εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής με την παρουσία της στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι εκεί είναι ο καθρέφτης, το πρωτάθλημα και όχι τα φιλικά. Πολλές ομάδες βγαίνουν πρωταθλήτρες φιλικών, αλλά το πρωτάθλημα δεν πάνε καθόλου καλά. Κοιτάξτε, είναι γνωστό, δεν είχε ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ολοκληρώσαμε το ρόστερ μας. Αλλά επειδή ήταν και επιβαρημένα τα παιδιά από τις προπονήσεις, πρωινές και απογευματινές, εμείς γνωρίζαμε ως τεχνικό team ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να ανταπεκτέλθουν και πολύ καλά στο αγωνιστικό τομέα όσον αφορά τους φιλικούς αγώνες. Αλλά είχαμε πίστη στην ομάδα μας όπως έχουμε ακόμα και τώρα και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά παρά τη μεγάλη αποχή. Πόσο σας έχει επηρεάσει, Κώστα, αυτή η εποχή, την ομάδα? Είναι το τελευταίο παιχνίδι, είναι πολύ πίσω. Αν κοιτάξω, νομίζω το τελευταίο ήταν με τον Ηρόδοτο, έτσι? Με τον Ηρόδοτο εδώ στην Ιερά Πέτρα. 1η Νοεμβρίου. Ναι. Το καλό είναι ότι δουλεύουμε ασταμάτητα τώρα περίπου στις 25 μέρες, με ένα ρεπό την εβδομάδα μόνο την Κυριακή. Δόξα τω Θεώ, έχει η ομάδα μας 3 γυμναστές μαζί με μένα. Κάνουμε ένα ειδικό πρόγραμμα μίνι προετοιμασίας, θα το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, Στέλιο, όποιος πει ότι είναι έτοιμος, θα πει ψέματα. Δεν θα είναι ειλικρινής. Ναι. Σαν ρόστερ έχετε αλλάξει από τότε, από το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο? Δεν έχουμε αλλάξει. Δεν έχουμε αλλάξει ρόστερ. Μόνο η φυγή του Ιλόκα, του Ομπίνα, που πωλήθηκε στην Επισκοπή σε ανώτερη κατηγορία. Μόνο εκείνος ο ποδοσφαιριστής έχει αποχωρήσει. Η υπόλοιπη ομάδα έχει μείνει ακριβώς η ίδια ομάδα όπως ήταν και πριν τη διακοπή. Ένα πρωτάθλημα που, Κώστα, ξεκίνησε πραγματικά έτσι πολύ εντυπωσιακά, με ωραία παιχνίδια, αμφίρροπα παιχνίδια, διεκόπη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και συνεχίζεται για να ολοκληρωθεί στα μέσα του, δηλαδή στη λήξη του πρώτου γύρου. Η Αναγέννηση είναι κοντά στην κορυφή, είναι 2 βαθμούς πίσω από το... είναι στη δεύτερη θέση ουσιαστικά. Με τι στόχο πορεύεστε στη συνέχεια, Κώστα? Καταρχήν, επέτρεψέ μου, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι πρωτάθλημα, είναι ένα μίνι τουρνουά, αν μπορώ να το πω. Ναι. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί όταν λύγει στα μισά του, δεν διεξάγεται η πίεση όρης. Ναι, η Αναγέννηση θα παίξει 9 αγώνες. Ναι. Λιγότερους από όλες τις ομάδες, γιατί παίζει και με την Παλαιόχωρα που αποχώρησε και με τον Άρη Ρεθύμνου που πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά πριν την προηγούμενη Κυριακή. 11 αγώνες ήταν να γίνουν, βγάλε 2, μένουν 9. Ναι. Δεν μιλάμε λοιπόν για πρωτάθλημα, μιλάμε για ένα τουρνουά. Ναι. Το οποίο δεν διεξάγεται ποιήσεις όρις για τις ομάδες. Πιστεύω ότι συμφωνείς μαζί μου. Ναι. Απόλυτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Αναγέννηση πιστεύω ότι θα σταθεί με αξιοπρέπεια. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αγωνιζόμαστε με τον Άρη Στούδα στην Κυριακή. Πάμε με γνώμονα μόνο να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Και όσο πιο ψηλά φτάσει η ομάδα, Κώστα, έτσι? Εννοείται, είναι ιστορική ομάδα, Στέλιο μου, όπως γνωρίζεις, η Αναγέννηση. Από αυτήν εδώ έφυγα και εγώ και πήγα στον Όφη Ηρακλείου που πέρασα πάρα πολύ όμορφα χρόνια. Την έχω στην καρδιά μου και όλο το ΔΣ μαζί με το τεχνικό διευθυντή και το τεχνικό team και τα παιδιά που αγωνίζονται κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Έχουμε γνώμονά μας, όσο πιο ψηλά τερματίσει η ομάδα τόσο το καλύτερο. Βλέπεις κάποια ομάδα φαβορή να κόψει πρώτη το νήμα? Η ΑΕΚ Σίνκα που είχε μόνο νίκες πριν τη διακοπή, έχασε στις Αρχάνες από το Γιούχτα. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο έτσι δυνατό φαβορή?
μέσα από αυτές τις συνθήκες που διεξάγεται το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, δεν μπορώ να χρήσω κανένα φαβορί, Στέλιο. Ναι. Παρακολούθησα πόρος ΑΟΑΝ από κοντά στο γήπεδο του Αλμυρού και Ατσαλένιο Άρη Σούδας την Κυριακή που πέρασε και τις είδα τις ομάδες και τις τέσσερις πάνω κάτω στα ίδια πλαίσια. Ναι. Οπότε αυτό που μας λες είναι ότι όλα είναι ανοιχτά σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, το τουρνουά όπως χαρακτήρισε. Δεν νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός αυτός απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Κώστα, είπες για τον Όφη, ξέρω ότι τον παρακολουθείς, φόρεσε τη φανέλα της ομάδας. Περίμενες ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, να δίνει η ομάδα τη μάχη για τη σωτηρία της? Όσο και αν κάποιοι το θεωρούν δικαιολογία, η φετινή χρονιά για τον Όφη ήταν πάρα πολύ άσχημη σε επίπεδο τραυματισμών. Υπήρξαν 13 σοβαροί τραυματισμοί βασικών παιχτών. Είναι επόμενο, Στέλιο μου, να υπάρξει αυτή η καθίζηση, ας το πούμε έτσι, αγωνιστικά και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα, όταν σου τραυματίζονται και απέχουν πολλούς μήνες έξω από το γήπεδο αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές, και θεωρώ ότι συμφωνείς μαζί μου σε αυτό το πράγμα. Είναι ένας βασικός λόγος που Όφη βρίσκεται σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας για τη φετινή πορεία του Όφη. Εγώ αυτό γνωρίζω και έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όποια ομάδα και αν συνέβαινε αυτό, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ομαλά η φετινή σεζόν. Τώρα από εκεί και πέρα, το γιατί τραυματίστηκαν οι παίχτες, αν εκτερέσεις τους ουσιαστούς, που το μπορείς να πεις ότι είναι κακή στιγμή αυτός ο τραυματισμός, οι άλλοι νοικοί τραυματισμοί, τόσοι πολλοί, δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί τόσοι πολλοί. Γνωρίζουν οι άνθρωποι εσωτερικά της ομάδας. Αλλά είναι σπάνιο για ποδοσφαιρική ομάδα να υπάρξουν τόσοι πολλοί τραυματισμοί σε μία σεζόν. Γνωρίζω ότι τόσα χρόνια ασχολιώσουν με τα ρεπορτάζ των ομάδων του Ηρακλείου. Πιστεύω ότι και σε σένα παράξενο θα σου φαίνεται. Ποτέ. Νομίζω ότι και οι 5 χιαστοί που έχει ο Όφη είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Και οι τόσοι μυϊκοί τραυματισμοί που έχει. Εκείνο που γνωρίζω, Κώστα, είναι ότι και μέσα στην ομάδα προβληματίζονται πάρα πολύ. Με αυτό το θέμα. Υπάρχει εμπειρία. Υπάρχει τεχνικό, διοικητικό κλίμα άριστο. Πράγμα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα να μην επηρεάζονται από τα αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι από πολλούς ανθρώπους εκεί μέσα. Είμαι σίγουρος ότι ο Όφη θα βρει το δρόμο του. Θεωρείς ότι η επιλογή Νιόπλια ήταν η καλύτερη που μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα? Αυτή τη στιγμή ήταν η καλύτερη για μένα. Αυτή τη στιγμή ήταν η καλύτερη. Είναι φίλος μου, τον γνωρίζω χρόνια, ξέρω ότι είναι δυναμικός, ξέρω ότι εκπέμπει προσωπικότητα. Είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι του Όφη ότι βγήκε, να μου επιτραπεί η έκφραση, ο Τσαμπουκάς και το περίσσιο πάθος. Κάτι το οποίο στα προηγούμενα παιχνίδια έλειπε. Το γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Οπότε είσαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει η Όφη? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Έχω μιλήτικα αισθήματα και είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να είμαι αισθηματικά φορτισμένος με αυτή την ομάδα και δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει. Ναι. Κώστα, επειδή πέρασες από την Ολλανδία, είχες αγωνιστεί στην De Graafschap, είναι έκπληξη για σένα η εξαιρετική, η καταπληκτική παρουσία του Γιώργου Γιακουμάκη? Κοιτάξτε, το Ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ ανοιχτό, είναι πάρα πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα μιλάνε. Ο Αναστασίου πέτυχε πολύ παραγωγική χρονιά εκείνα τα χρόνια. Ναι, με τη Ρόντα. Με τη Ρόντα, ναι. Ναι, όπως και ο Νίκος ο Μαχλάς, όχι μόνο με τη Ρόντα, και με τον Άγιαξ. Ναι, και με τον Άγιαξ. Μάλιστα υπήρξε και αρχηγός ο Γιάννης στον Άγιαξ. Όλοι οι Έλληνες που περάσαν είχαν πολύ παραγωγικές χρονιές στα Ολλανδικά και τα Βέλγικα πρωταθλήματα. Είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Το παράπονο μου εμένα είναι ότι αυτό το παιδί έπρεπε να στηριχθεί περισσότερο στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω. Και να δουλευτεί, νομίζω, και να δουλευτεί, γιατί. Γιατί είναι λίγο οξύμορο το ότι ένας παίχτης δεν κατάφερε να παίξει σε ελληνικές ομάδες και αυτή τη στιγμή τον θέλει όλη η Ευρώπη. Έπρεπε λοιπόν να δείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτό το παιδί, να δουλευτεί όπως πολύ σωστά είπες και εσύ και να ξεδιπλώσει τις αρετές του όπως τις ξεδιπλώνει τώρα στην Ολλανδία.
και μια ομάδα η οποία δίνει τη μάχη της παραμονής έχει προπονητές που ασχολούνται αποκλειστικά με το πώς να βελτιώσουν τον Γιώργο Γιακουμάκη, που εδώ δεν το βλέπουμε ούτε σε μεγάλες ομάδες, Κώστα. Ναι, και είναι άλλος βαθμός δυσκολίας ο συντελεστής να πετυχαίνεις γκολ σε μικρομεσαία ομάδα και άλλος ο βαθμός δυσκολίας συντελεστή να πετυχαίνεις γκολ σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Βλέπεις να κάνει το βήμα παραπάνω, δηλαδή το θεωρείς ότι είναι έτοιμος? Μακάρι, του το εύχομαι ολόψυχα, είναι από ποδοσφαιρική οικογένεια, γνωρίζω και τον πατέρα του. Μακάρι, το εύχομαι. Είναι χαρά μου να βλέπω παιδιά να προοδεύουν, Ελληνόπουλα. Λοιπόν, κλείνοντας, για σένα θέλω έτσι να μου πεις αν είσαι από την προπονητική σου καριέρα, είσαι ικανοποιημένος, τι στόχους έχεις? Στόχος μου, Στέλιο μου, είναι ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν γνωρίζω τίποτα για το ποδόσφαιρο. Εννοώ ότι πάντα μου αρέσει να μελετάω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν όλα και τα ξέρουν όλα πάνω στον χώρο του ποδοσφαίρου. Το εννοώ αυτό που λέω, δεν γνωρίζω τίποτα. Μελετάω συνεχώς 4-5 ώρες την ημέρα. Σκοπός μου είναι από αυτό το πόστο που είμαι τώρα της αναγέννησης να την ανεβάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και αν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας και πιο ιστορική, να προχωρήσω σε ένα παραπάνω στάδιο και να δείξω τις προπονητικές μου ικανότητες μέσα από τη μελέτη. Κώστα Δελτάκη, σε ευχαριστώ θερμά να σε αποδεσμεύσω, γιατί έχεις και προπόνηση αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που με διέθεσες. Καλή επιτυχία και σε σένα και στην αναγέννηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ.